φόλογε της Λεμερού. Στο γήπεδο σαμπέ, στα γάλανο λευκά σου. Ζωά Πέδρο, θα κερδίσει φάουλ από τον Καλό. Και ξανά η τελευταία φάση. Ο Σακέτη εδώ κάνει ένα φάουλ το οποίο είναι μια υποσχόμενη επιθετική ενέργεια. Είναι σκοπός του να σταματήσει την επίθεση. Για μένα είναι κίτρινη κάρτα. Ως αλλάζει πορεία, χάνει και αυτός χωρίς φάουλ και δυνατό μαρκάρισμα του Ολιβέρα. Του Απόλλωνα και κόκκινη είναι εδώ ο Βασιλείου, όπως έπεσε με τα γόνατα ενώ ήταν ο παίκτης στο έδαφος. Εδώ Βασιλείου, αφού βλέπει ότι χάνει την, ότι έδιωξε την μπάλα ο παίκτης του ΑΠΟΕΛ, συνεχίζει με την ίδια ταχύτητα, πηγαίνει, χτυπά, δεν έχει κίτρινη κάρτα. Και εδώ πήγαινε να γίνουν συμπλοκές, με το δεξί του πόδι εδώ χτυπά στο πρόσωπο. Για μένα δεν είναι κίτρινη κάρτα, είναι κόκκινη κάρτα. Αν αυτό έχει υποπέσει στην αντίληψη του Νικολαίδη και του ή του βοηθού του, ο αρχηγός της ανόρθωσης θα ήταν αντιμέτωπος με τιμωρία. Εδώ ότι ο Μάκλητσα και μία και δύο και με το πόδι χτύπησε τον παίκτη, εδώ χτυπά και με το πόδι και ξανά με το πόδι. Σωστή ήταν η πρώτη του κίτρινη κάρτα, διότι διαμαρτυρήθηκαν πολύ έντονα λόγω των προηγούμενων φάσεων ότι την πήρεν εύκολα. Εκεί στο ύψος της μεγάλης περιοχής θα δούμε ότι πράγματι έχει γίνει φάουλ. Τώρα που πάει με την μπάλα ο Μωραής, παίζει την μπάλα, έρχεται με το πόδι το δεξίν ο παίκτης του Απόλλωνα το 10 και τον ανατρέπει. Ήταν μέσα στην περιοχή και ήταν πέναλτι.